Το 1973 δημιουργήθηκε μια ιδέα σε κάποιο πολύ μεγάλο ρεθεμνιώτη πολιτικό, τον Παύλο τον Βαρδινογιάννη, ο οποίος για να πάει ένα ταξίδι στη Λιβύη ρώτησε μερικούς ρεθεμνιώτες αν στο Ρέθυμνο υπάρχει κάποιος σύλλογος, κάποιος χορευτικός όμιλος τέλος πάντων. Πραγματικά τότε δεν υπήρχε. Ξαφνικά λοιπόν μια ομάδα μερακλείων κριτικών δημιούργησε για τις ανάγκες αυτού του ταξιδιού στη Λιβύη τον όμιλο βρακοφόρων Ρεθύμνου τότε. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. 39 χρόνια φέτο, 40 χρόνια του χρόνου. 1973-2013, 40 χρόνια όμιλος βρακοφόρων. Περιδιαβαίνοντας τον πλανήτη με το μεγαλύτερο παραδοσιακό φορέα της Κρήτης, έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Αλλά πάντα μεταφέρουμε σωστά κατά τη γνώμη μας, μαζί μας την ψυχή και το αίμα της Κρήτης. Αυτό που συναντούμε ιδιαίτερα από τους ομογενείς σε μακρινά ταξίδια όπως στην Αυστραλία, πέρσι, που για πρώτη φορά πήγε στη μακρινή Ήπειρο χορευτικός σύλλογος, καλλιτέχνες πολύ κατά καιρούς, αλλά οργανωμένο συγκρότημα πήγε πρώτη φορά στην Αυστραλία. Αυτά που συνέβησαν εκεί γράφονται μόνο στα παραμύθια. Από τη δεύτερη, την τρίτη, αλλά και γενιά των ομογενών που συναντήσαμε εκεί πέρα. Αυτό συνέβη και στην Αφρική, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, και στη Γερμανία και αλλού. Τώρα, όσον αφορά την Κρήτη, η Κρήτη έχει ένα ανταγωνισμό σε εισαγωγικά από τους παραδοσιακούς φορείς, να το πούμε έτσι, οι οποίοι όλοι προσπαθούν βασικά να κάνουν αυτό που κάνει ο Όμιλος Βρακοφόρων. Και δεν το λέω εγωιστικά, γιατί από κάπου και εμείς παίρνουμε ορισμένα παραδείγματα. Τα παραδείγματα λοιπόν αυτά τα έχουμε μετουσιώσει σε πράξη και δικαιολογημένα, ίσως, κάνουμε αυτό το οποίο ο κόσμος θέλει. Δηλαδή να είναι μπροστάρης και να κρατάει μια σημαία. Αυτή τη σημαία την κρατάμε ψηλά, μα πάρα πολύ ψηλά, και πιστεύω ότι η συμμετοχή του κόσμου στις εκδηλώσεις, πάντα με ελεύθερη είσοδο, γιατί έχουμε μία, όχι επειδή έχουμε την τύχη να έχουμε χορηγούς, μεγάλους κριτικούς και τα λοιπά που πιστεύουν σε εμάς, αλλά έχουμε την άποψη ότι δεν μπορείς να συναλλάσσεσαι με χρήματα και να κάνεις παράδοση ταυτόχρονα. Δηλαδή να βάζεις εισιτήριο για τον κόσμο. Γι' αυτό πάντα οι εκδηλώσεις του Ομίλου Βρακοφόρων είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τώρα τι να πω, θεατρικές ομάδες, ομάδα ενηλίκων, ομάδα παιδική, ελπίδες, οι βετεράνοι, όλα αυτά τα τμήματα αποτελούν ένα μεγάλο οργανισμό, ο οποίος και την υποδομή έχει, αλλά και την όρεξη, για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που κάνει κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, εδώ στο Καψί, στο ξενοδοχείο, σε αυτή την ευτυχή συγκυρία που έχουμε με την περιφέρεια Κρήτης να υποδεχτούμε τους Ουκρανούς που μας φιλοξένησαν το Φλεβάρι στο Κίεβο, σε μια φιλοξενία που θα τη ζήλευαν και οι κριτικοί. Αυτή λοιπόν τη στιγμή μια άλλη ομάδα με την σχετική οργάνωση και αυτά τα οποία πάει να δείξει και να δώσει είναι στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά, που κάνει το Παγκόσμιο Συνέδριο Περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα στον Άγιο Νικόλαο, στο κινηματοθέατρο Ρεξ, απόψε κι αυτό, είναι μια άλλη ομάδα σε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Πιστεύω ότι αυτή η διασπορά, αλλά και αυτή η θέληση που υπάρχει σε όλες τις ομάδες να προσφέρουν και να είναι πανταχού παρόντες, είναι και ο κινητήριος μοχλός, θα έλεγα, του Ομίλου Βρακοφόρων, αυτό που μας οδηγεί δηλαδή και αυτό που θέλουμε να κάνουμε στους πάντες και πάντα.
Κάθε χρόνο στο Φρούριο της Φορτέντας, στο Θέατρο Εροφύλη, γίνονται οι ετήσιες δικές μας εκδηλώσεις, γιατί συμμετέχουμε και σε άλλες. Θυμάμαι κάποτε να κάνω μια παρένθεση και το βιβλίο Εξόδου του Ομίλου είχε γράψει πάνω από 365 εκδηλώσεις δικές μας και άλλες που συμμετείχαμε. Αν πούμε λοιπόν ότι 365 μέρες έχει ο χρόνος και οι εκδηλώσεις αυτές ήταν γύρω στις 500, πάει να πει ότι διεκδικούμε μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αλλά αυτό δεν το λέω για εγωιστικά, το λέω γιατί ξέρω τι συμβαίνει και ξέρω τη δράση η οποία υπάρχει. Θέλω να πω ότι τόσα χρόνια στις εκδηλώσεις αυτές έχουν τιμηθεί πάρα πολλοί σπουδαίες προσωπικότητες για την προσφορά τους από τον κριτικό κυρίως χώρο, αλλά και από τον ελλαδικό, αλλά και όχι μόνο. Για παράδειγμα, φέτος τιμήσαμε τους δύο Ιταλούς δημάρχους, οι οποίοι προσφέρουν το μισθό τους συμβολικά για την Ελλάδα. Ήταν μια κίνηση την οποία κάναμε και θα μου πεις, ένας τώρα σύλλογος παραδοσιακός, έστω και αν είναι μεγάλος και τα λοιπά, μπορεί να γίνει και να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί από την Ιταλία? Όταν έφυγαν όμως, αυτά που πήραν μαζί τους, αφού ρώτησαν πού πάνε και την πρεσβεία και το προξενείο και τα λοιπά, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και ήρθαν και τιμήθηκαν εκεί, πήραν μαζί τους τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελλάδα και από την Κρήτη. Δεν θα πω τώρα να πάω πολύ παλιά πίσω για Ισαάκ και Σολωμό, για τους ήρωες της Κύπρου, οι οποίοι πήγαν στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην Ακαδημία Αθηνών και σε εμάς. Φανταστείτε πώς προσκλήθηκαν από όλη την Ελλάδα. Και όλες αυτές τις προσωπικότητες που κάθε χρόνο έρχονται και τιμούνται. Ένα κομμάτι σημαντικό είναι, όπως φέτο για παράδειγμα, μαζί με τους Ιταλούς δημάρχους τιμήσαμε ένα πολύ άξιο κριτικό, ένα φοβερό παράδειγμα που ξέρεις και, που ξέρετε κι εσείς όλοι, το Γιάννη το Γενεράλη. Η σημαντική βράβευση προσφοράς που έγινε φέτος στο Γιάννη το Γενεράλη είναι μια από τις βραβεύσεις οι οποίες θέλουν να δείξουν και στους υπόλοιπους Έλληνες, στους υπόλοιπους κριτικούς που έχουν προκόψει δημιουργικά και έχουν έρθει και έχουν επενδύσει στον τόπο τους και έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας και έχουν κινήσει την οικονομία του τόπου, ότι ναι, αυτός ο κριτικός, αυτός ο Έλληνας, αυτός ο Ρεθεμιώτης έδωσε. Δεν ήρθε για να πάρει, ήρθε για να δώσει. Αυτό λοιπόν που του δώσαμε εμείς και το βράδυ σαν βραβείο, κατάλαβα ότι γέμισε και την ψυχή του και ικανοποιήθηκε, να το πούμε έτσι, για αυτά τα οποία έχει προσφέρει. Ήταν λοιπόν μια από τις σημαντικότερες βραβεύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.